Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σήμερα συζητάμε μια επερώτηση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και συνιστώσεις του. Μια επερώτηση η οποία θα έλεγα βρήθη από θράσος, διότι όσοι συγκυβέρνησαν είτε κυβέρνησαν από τη μεταπολίτευση και μετά, μοναδικός του στόχος ήταν η απόλυτη καταστροφή του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Ακούσαμε πολλά φεδρά. Ακούσαμε και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να αναφέρεται στην Αγροτική Τράπεζα. Εδώ έχουμε να σας προτείνουμε, κύριοι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι αν θέλετε να δώσετε απάντηση, ζητήστε να γίνει εξεταστική για την αγοροπολισία της Αγροτικής Τράπεζας. Να μάθουμε πότε και γιατί πουλήθηκε. Γιατί αν αληθεύουν αυτά που ακούγονται, ότι κατόπιν πίεσης της τράπεζας μόλις ζήτησε τα δανεικά χρήματα που είχε δώσει στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία, ξεπουλήθηκε για ένα ευτελές ποσόν, φέρτε το ως αίτημα για εξεταστική επιτροπή, να μάθει ο αγροτικός κόσμος γιατί σήμερα δεν έχει στα χέρια του ένα πολύ σοβαρό εργαλείο για ανάπτυξη. Θα θυμάστε, όσοι έχετε ασχοληθεί πραγματικά με τα αγροτικά ζητήματα, ότι η Αγροτική Τράπεζα ήταν πράγματι ένας μοχλός ανάπτυξης. Όλα τα φάρμακα, τα νερά και τα χωράφια που πληρώνανε στο ΤΟΕΒ περνούσαν, αφού παρέδιδαν τις παραγωγές τους, μέσα από την Αγροτική Τράπεζα και αφού κρατιόντουσαν τα χρήματα. Αυτό σήμαινε τι, κύριε Υπουργέ, ότι δεν υπήρχαν χρέη από τους αγρότες, γιατί αν θέλανε να συνεχίσουν την παραγωγή της επόμενης χρονιάς, είχαν χρηματοδότηση από την Αγροτική Τράπεζα. Κάτι το οποίο σήμερα τους λείπει ως εργαλείο. Φτάσατε σήμερα, μετά από επιδοτήσεις που δίνατε στους αγρότες για να μην παράγουν, και εδώ είναι η τρέλα η πραγματική, πέστε με εσείς ποιος λογικός άνθρωπος θα έδινε τζάπα χρήματα. Επιδοτούνταν οι αγρότες για να πετάνε τα ροδάκινα. Κάθε χρόνο τα χωράφια κατεβαίνανε 10 πόντους, γιατί μαζί με τα ροδάκινα πετούσαν και χώμα. Τα κιλά που βγαίνανε θα έπρεπε να έχουν καλλιεργηθεί και το Αιγαίο με ροδάκινα. Αυτά πιστεύετε ότι είναι ηλίθιοι Ευρωπαίοι? Οι δικές σας πολιτικές, και δυστυχώς σήμερα συνεχίζεται από την κυβέρνηση, τη συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, έφτασαν τον αγροτικό κόσμο στο χείλο της καταστροφής. Αυξήσατε τις φορολογίες, αυξήσατε τις ασφαλιστικές εισφορές, καταργήσατε αφορολόγητα, καταργήσατε το αφορολόγητο πετρέλαιο, ενώ είχαμε αυτάρκεια σε πάρα πολλά προϊόντα, φτάσαμε σήμερα να εισάγουμε τα πάντα. Άκουσα να αναφέρονται πάρα πολλοί από τους προλαλήσαντες στην ΚΑΠ, κοινή αγροτική πολιτική. Για ποια κοινή αγροτική πολιτική μιλάμε? Εδώ υπάρχει μόνον ατομική αγροτική πολιτική της κάθε χώρας. Πώς γίνεται χώρες οι οποίες είναι βιομηχανικές και όχι αγροτικές να εξάγουν περισσότερα αγροτικά προϊόντα στην Ελλάδα από ό,τι τους εξάγουμε εμείς? Και αυτό υπάρχει και στα πρακτικά της Βουλής από την Επιτροπή Παραγωγής Εμπορίου, όπου είχε έρθει αντιπροσωπή από το Γερμανικό Κοινοβούλιο της αντίστοιχης Επιτροπής, και όταν τους είπα ότι η Ελλάδα εξάγει 13,3% αγροτικά προϊόντα και εισάγει από μια βιομηχανική χώρα όπως η Γερμανία 13,9%, πέστε με εσείς για ποια κοινή αγροτική πολιτική συζητάμε. Για ποια κοινή αγροτική πολιτική συζητάμε όταν δεν προστατεύονται τα προϊόντα που παράγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν μπορεί να πουλιέται το πορτοκάλι 10 έως 20 λεπτά και στα ράφια του σούπερ μάρκετ να έχει πορτοκάλι Ζιμπάμπουε με ένα 20. Δεν μπορεί να πουλιέται το λεμόνι το ελληνικό στα 10 λεπτά και στα ράφια να έχουμε λεμόνια χιλίες με 1 ευρώ. Δεν προστατεύεται τις παραγωγές που παράγονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκαν στους συνεταιρισμούς. Μάλιστα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ πένεψε το ΠΑΣΟΚ ότι χάρη στο ΠΑΣΟΚ δημιουργήθηκαν οι συνεταιρισμοί, και ήρθε η δική σας συγκυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, να καταργήσει τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι ήταν και 4 από τους 20 υγιείς που υπήρχαν πανελλαδικά. Καταργήσατε τον εινοποιητικό Σάμου και Σαντορίνης, καταργήσατε τον συνεταιρισμό, τον αναγκαστικό για τη μαστίχα Χιού, και τον Κρόκο Κοζάνης. Αυτοί οι συνεταιρισμοί, οι οποίοι λειτουργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα έπρεπε να είναι πρότυπο συνεταιρισμών. Καταστρέφεται ό,τι σωστό υπάρχει. Να περάσουμε στις αποζημιώσεις. Πώς περιμένατε, κύριε Υπουργέ, να υπάρχει γρήγορη απόδοση των αποζημιώσεων όταν ένα γραφείο ΕΛΓΑ αντιστοιχεί σε 3 νομούς? Και θα φέρω σαν παράδειγμα αυτό που γνωρίζω και σας το έχω πει και άλλες φορές επανειλημμένα. Στη δική μου περιοχή, ένα γραφείο ΕΛΓΑ σε ένα νομό όπως είναι η Μαθία
είναι υπεύθυνο και για την Πιερία και για την Μπέλα. Τρεις νομούς οι οποίοι είναι ορεινοί, ημιορεινοί και παιδινοί. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει άμεση καταγραφή ζημιών. Τον Ιούλιο που μας πέρασε, για πρώτη φορά η συγκυβέρνησή σας καθυστέρησε τη διαδικασία περαίωσης των αιτήσεων των αγροτών για συνταξιοδότηση. Σε τι να αναφερθούμε? Στις αποζημιώσεις για τα καταραγωγικό πυρετό των κτηνοτρόφων? Σε τι να αναφερθούμε? Στα ροδάκινα, τα οποία όταν σας είχα κάνει επίκαιρη ερώτηση βουλευτής με καταγωγή από την Μπέλα, όταν σας ρώτησε τι θα κάνετε για να μπορέσετε να ενισχύσετε την τιμή του επιτραπέζιου ροδάκινου, ψευδώς δυστυχώς για σας κύριε Υπουργέ, της είπατε ότι θα υπάρξει ενίσχυση από τα ΨΕΑ. Κάτι το οποίο δεν ισχύει, γιατί τα ΨΕΑ μπορούν να συνεισφέρουν μόνο σε θεομηνίες. Καταθέστε λοιπόν αυτό που σας είπα, την πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής, επειδή λείπατε κύριε Υπουργέ, σχετικά με την πώληση της Αγροτικής Τράπεζας, για να δοθεί πλέον φως. Αναφερθήκατε ότι προσεγγίζετε τους αγρότες. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, κύριε Υπουργέ. Πώς τους προσεγγίζετε? Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Τα ελληνικά προϊόντα έχουν καταστεί μη ανταγωνίσιμα. Και αυτό έχει να κάνει με τις φορολογικές ασφαλιστικές εισφορές, με τις καταργήσεις αφορολόγητων πετρελαίου και φορολογίας και με το ότι τα προϊόντα, τα αγροτικά εφόδια, είτε είναι λιπάσματα είτε είναι φάρμακα, είναι πλέον τα ακριβότερα. Ακούσαμε μάλιστα και από τον κοινοβουλευτικό του ΣΥΡΙΖΑ για τα δύο εργοστάσια ζαχάρους που έχουν παραμείνει στην Ελλάδα και μάλιστα αναφέρθηκε με τόση σιγουριά, και εδώ θα περίμενα μια τοποθέτηση από εσάς, ότι ένα εξ αυτών θα μείνει. Ποιο θα είναι αυτό, κύριε Υπουργέ? Έχετε υπόψη σας ότι η παραγωγή ζάχαρης στην Ελλάδα μπορεί τα ζαχαρότεφλα να είναι πιο ακριβά, αλλά έχετε υπόψη σας ότι η εισαγωγή από την Πολωνία, τα πολωνέζικα, έχουν λιγότερα ζάχαρο. Οπότε αναλογικά, κατ' ουσίαν τα ελληνικά ζαχαρότεφλα βγαίνουν πολύ πιο φθηνά. Κάντε μια έρευνα και ζητήστε να σας παραδώσουν από τα εργοστάσια ζαχάρος εάν είναι βιώσιμα ή όχι. Γιατί δικές μου πληροφορίες από τους αγρότες της περιοχής μου είναι ότι είναι βιώσιμα. Και πάστε μας επιτέλους πότε θα πληρωθούν κιόλας. Έχετε καταστρέψει οτιδήποτε έχει σχέση, και εσείς δυστυχώς συνεχίζετε το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων, ό,τι έχει σχέση με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω ότι οι αγρότες είναι ανήσυχοι, και μάλιστα σε μία επιστολή την οποία έχω λάβει και την έχετε λάβει και εσείς κύριε Υπουργέ, σχετικά με μία συνέντευξη που είχατε δώσει πρόσφατα στις 15 Ιανουαρίου στο 104 ραδιόφωνο, είπατε ότι σύντομα θα αποζημιωθούν οι αγρότες. Οι αγρότες όμως έχουν τα εξής ερωτήματα, τα οποία απαιτούν άμεσης απάντησης. Πότε θα αποζημιωθούν, χωρίς να έχουν κάνει δηλώσεις? Θα αποζημιωθεί μόνο ο νομός Συμμαθίας και Πέλας, και αυτό ισχύει και για άλλους νομούς? Αφού δεν βγήκε αναγγελία, πώς θα δηλώσουμε, ρωτάνε οι αγρότες. Πώς έρχονται τα πορίσματα χωρίς να πάνε υγειοπόνοι στα κτήματα, κύριε Υπουργέ? Ποιες ποικιλίες θα αποζημιωθούν? Και εδώ, χωρίς να έχει υπάρξει η επίσκεψη από τον ΕΛΓΑ, βγήκε δελτίο τύπου όπου αναφέρεται διευκρινή σχετικά με τις ζημιές στα ροδάκινα Εμαθίας και Πέλας. Και γράφει ο ΕΛΓΑ, η καρπόπτωση που παρατηρήθηκε και η ποιοτική υποβάθμιση των καρπών δεν είναι άμεσες ζημιές και δεν καλύπτονται ασφαλιστικά. Σας έχω πει επανειλημμένα, κύριε Υπουργέ, ότι θα πρέπει να αλλάξετε τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Και αυτό από ό,τι γνωρίζω, και σας το έχω πει και άλλη φορά επανειλημμένα, γίνεται κατόπιν συνεννόησης του δικού σας Υπουργείου με τους ίδιους αγρότες. Τελευταία ενημέρωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ έχει να γίνει από το 2008. Θα πρέπει άμεσα. Επίσης, σχετικά με το δελτίο τύπου για τις ζημιές στα ροδάκινα, παρατηρήθηκε, ήταν η απάντηση, η ποιοτική υποβάθμιση των καρπών, ότι δεν είναι, όπως σας είπα, άμεση. Αυτά όλα θα πρέπει να απαντηθούν. Τι ζητάνε οι αγρότες? Κανονισμό αποζημίωσης, έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, δημοσιοποίηση σε ΦΕΚ, αναγγελία ζημίας, δηλώσεις αγροτών και άμεση εκτίμηση και πληρωμή. Και μάλιστα αυτό που ζητάνε επιτακτικά είναι να αρχίσει η διαδικασία αποζημίωσης με τον ίδιο τρόπο λόγω του ρωσικού εμπάρκου που είχε γίνει και καταστράφηκαν οι αγρότες. Κλείνοντας, ένα πολύ σοβαρό ερώτημα που τίθεται από τους αγρότες είναι
πως κατά τις δικές σας δηλώσεις θα πληρωθούν ζημιές του 2017 ενώ εκκρεμούν αποζημιώσεις από το 2014, το 2015 και το 2016. Εδώ έχουμε να σας πω ότι μόνο η Χρυσή Αυγή έχει ένα πραγματικά εθνικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Μόνο εμείς έχουμε να δώσουμε λύσεις, γιατί δυστυχώς για σας είμαστε οι μόνοι που μπορούμε και ερχόμαστε κοντά στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο και μαθαίνουμε τα προβλήματα, μας προτείνουν λύσεις επάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και μόνο μια εθνική κυβέρνηση της Χρυσής Αυγής θα μπορέσει να δώσει όθηση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Ευχαριστώ.